Πράγματι, το τελευταίο διάστημα βιώνουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση, η εξέλιξη της οποίας και η έντασή της έχει ξεπεράσει ακόμα και τις πιο απεσιόδοξες προβλέψεις. Είναι ενδεικτικό ότι από τις αρχές του έτους η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά 6 φορές. Η άνοδο στις τιμές του φυσικού αερίου οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων, όπως είναι η αύξηση της ζήτησης, καθώς η παγκόσμια οικονομία σταδιακά βγαίνει ανακάμπτει από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Δεύτερον, εξαιτίας του περιορισμού της προσφοράς. Και τρίτον, εξαιτίας της μείωσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου στις αποθήκες Ευρώπης. Είναι γεγονός ότι το ενδεχόμενο ο χειμώνας που έρχεται να είναι βαρύς εντείνει την ανησυχία και κατ' επέκταση την πιθανότητα κλιμάκωσης, περαιτέρω κλιμάκωσης της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Η χρήση φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντική. Στη χώρα μας το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από το φυσικό αέριο. Τον περασμένο μήνα ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη όλων των οικοκυριών απέναντι στις εκτιμόμενες ανατιμήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια. Προχωρήσαμε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη στη σύσταση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, ώστε με έναν μόνιμο αποσβεστικό μηχανισμό να στηρίζουμε τα ελληνικά νοικοκυριά τώρα που έχουμε αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες αύξησης της τιμής της ενέργειας, αλλά και αργότερα στο μέλλον εφόσον και όταν χρειαστεί. Αρχικά προχωρήσαμε, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, σε απευθείας επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος των νοικοκυριών με 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αυτό σημαίνει ότι για ένα μέσο νοικοκυριό η κρατική επιδότηση έφτανε τα 9 ευρώ το μήνα. Επιπλέον ζητήθηκε από τη ΔΕΗ αλλά και από τους άλλους ιδιώτες παρόχους, η ΔΕΗ ανταποκρίθηκε άμεσα όπως και πολλοί άλλοι ιδιώτες πάροχοι, να λάβουν μέτρα για την επιπλέον απορρόφηση της αυξημένης τιμής στην ενέργεια και έτσι το μέσο νοικοκυριό με κατανάλωση έως 600 κιλοβατόρες το μήνα να μην δεχθεί ανατίμηση η οποία να ξεπερνάει τα 2-3 ευρώ το μήνα. Όταν υπολογίσαμε την αρχική επιδότηση των 30 ευρώ τη μεγαβατόρα, η μέση χοντρεμπορική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα άγγιζε τα 100 ευρώ. Σήμερα που μιλάμε έχει ξεπεράσει τα 130 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα, αναπόφευκτα, αυτό οδηγεί στην επέκταση των μέτρων για τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό το λόγο υπερδιπλασιάζουμε τα κεφάλαια που εισφέρουμε στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης από τις δημοπρασίες των ρήπων, και έτσι από τα 150 εκατομμύρια ευρώ που είχαμε ανακοινώσει αρχικά, με αυτόν τον τρόπο δίνεται δυνατότητα να διπλασιάσουμε την επιδότηση σε όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε όλα ανεξαρτήτως τα νοικοκυριά, και να αξιοποιήσουμε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το σκοπό. Το ύψος της κρατικής στήριξης αυξάνεται κατά 100%, διαμορφώνεται στα 60 ευρώ τη μεγαβατόρα από 30 ευρώ που είχε αρχικά ανακοινωθεί. Για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου, η στήριξη ανέρχεται στα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ειδικά για τους καταναλωτές φυσικού αερίου, να προωθήσουμε μία έκπτωση από την ΔΕΠΑ εμπορίας τουλάχιστον 15% στο κόστος προμήθειας στα νοικοκυριά και επιπλέον δίνεται η δυνατότητα η ΔΕΠΑ εμπορίας να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους ιδιώτες παρόχους να τους διαθέσει φυσικό αέριο με επιπλέον έκπτωση και αυτή την έκπτωση και οι υπόλοιποι πάροχοι να την περάσουν απευθείας στα νοικοκυριά και στους